πολύ σημαντικές δράσεις του γλουκοζάνη στο τελευταίο μήνα, που αφορούν στην πρόληψη και τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, το ποσοστό των ανθρώπων που νοσούν ή νόσησαν από τον καρκίνο διαρκώς και αυξάνεται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κράτος πρόνοιας ολοένα και περισσότερο συγκεκρινώνεται, καθώς και το εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις ή οι δράσεις πρόληψης βεβαίως να είναι σημαντικές, να απαιτείται ωστόσο και μια δραστηριοποίηση, να απαιτούνται οι δημιουργίες των δομών εκείνων που θα στηρίξουν τους ανθρώπους που ήδη νοσούν. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένη. Η πρότασή μου, η οποία και γραπτώς θα κατατεθεί στην Δημοφιλή Επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης αλλά και στο ΠΕΔΕ, γιατί φαντάζομαι μια σύμπραξη, μια συνέργεια φορέων του Δήμου με καλύτερα αποτελέσματα, έχει να κάνει με τη δημιουργία από το Δήμο μια τράπεζα Βερούγκας. Και γιατί αυτό? Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι από εμάς, όπως εγώ, που νοσήσαμε, που πέρα από την ανάγκη να μεταβούμε στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα Γιάννενα, είτε για τις θεραπείες, είτε για τα χειρουργία μας, είτε για τον γιατρό μας, μεταβαίνουμε εκεί και για την αναζήτηση περούγκας, το κόστος της οποίας, το ελάχιστο, είναι 300 με 350 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό στην όλη ταλαιπωρία, στην όλη οικονομική εξαθλίωση των συμπολιτών που νοσούν, μια επιπλέον επιβάρυνση. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να έρθει αρρωγός ο Δήμος και τι να ωφελήσει την επιχείρηση. Με ποιον τρόπο? Με τη δημιουργία μιας δομής, η οποία στη δημιουργία της θα στηριχθεί κατά βάση σε εθελοντική προσφορά, θα τη συζητήσω πώς, και στη λειτουργία της σε επαγγελματική βάση.